Την ώρα που οι κύριοι Μητσοτάκη, Σταϊκούρα και Γεωργιάδης αποκλείουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα με γελίου ισχυρισμού, μέχρι και η επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρτ, μετά και την Κομισιόν, προκρίνει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία για όσο διαρκεί η κρίση. Σε ερώτηση του κύριου Παπαδημούλη, απάντησε ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί για όσο διαρκεί η κρίση, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτε μα. Στην Ελλάδα, οι αυξήσει στη βενζίνη, το πετρέλαιο και του λογαριασμού του φυσικού αερίου έχουν την υπογραφή Μητσοτάκη. Το μόνο που μένει πλέον στον κύριο Μητσοτάκη είναι να υπερψηφίσει την τροπολογία που επανακαταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση των ειδικών φόρων στα κάψιμα.